Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1780 ή το 1782 στο Μαυρομάτι Καρδίτσας και ήταν καρπός της σχέσης του αρματολού Δημήτρη Καραϊσκού και της μοναχής Ζωής Δημισκή, αδελφής του κλέφτη Κώστα Δημισκή και εξαδέλφης του οπλαρχηγού Γόγου Μπακόλα. Μεγάλωσε με τους θετούς γονείς του, μια οικογένεια σαρακατσάνων, αφού η μητέρα του τον εγκατέλειψε μην αντέχοντας το διασυρμό μιας παράνομης σχέσης και πέθανε όταν ήταν 8 ετών. Από τη μητέρα του, ο γιος της Καλοβριάς κληρονόμησε τον ανυπότοκτο χαρακτήρα του και την παρεμοιώδη βομολογία του. Στα 15 του, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης εγκαταλείπει τους θετούς του γονείς και σχηματίζει κλέφτικη ομάδα από συνομήλικούς του. 3 χρόνια αργότερα πέφτει στα χέρια του Αλή Πασά, ο οποίος εκτιμώντας τον ισχυρό του χαρακτήρα τον προσλαμβάνει στη σωματοφυλακή του. Στην αυλή των Ιωαννίνων όχι μόνο έμαθε τη στρατιωτική τέχνη, αλλά και στοιχειώδη γράμματα, γραφή και ανάγνωση. Στις 15 Ιανουαρίου του 1823, ο Καραϊσκάκης σημειώνει την πρώτη του μεγάλη νίκη κατά των Τούρκων στη μάχη του Σοβολάκου. Στα μέσα του 1823 προάγεται σε στρατηγό, αλλά η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται από τη φυματίωση και καταφεύγει για ανάπαυση στο μοναστήρι του Προυσού. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εμφυλίου πολέμου, ο Μαυροκορδάτος τον κατηγορεί για πράξη εσχάτης προδοσίας και τον σύρισε δίκη στο Αιτωλικό την 1η Απριλίου του 1824. Παρότι διαπιστώνεται η ανακρίβεια των κατηγοριών, ο Καραϊσκάκης θα αποστερηθεί όλων των αξιωμάτων του και θα αναγκαστεί να καταφύγει στο Καρπενήσι. Στα μέσα του 1824 μεταβαίνει στο Ναύπλιο, έδρα της κυβέρνησης, με σκοπό να αποδείξει την αθότητά του. Τον Δεκέμβριο του 1824 συμμετέχει στο ρουμελιώτικο σώμα που εκστράτευσε στην Πελοπόννησο, με σκοπό να βοηθήσει τους κυβερνητικούς στη διαμάχη τους με τους αντικυβερνητικούς. Ο Καραϊσκάκης θα λάβει μέρος στο Πλιάτσικο στην περιοχή των Καλαβρίτων, που αποτελεί μία από τις ατυχέστερες στιγμές του ήρωα στην Επανάσταση του 1821. Στις 7 Απριλίου του 1825 συμμετέχει χωρίς ηγετικό ρόλο στη μάχη στο Κρεμμύδι, όπου οι Έλληνες αντιμετώπισαν για πρώτη φορά το στρατό του Ιμπραήμ και ιτήθηκαν κατά κράτος. Η Επανάσταση κινδυνεύει και η κυβέρνηση αποφασίζει να στείλει τον Καραϊσκάκη για να ζωπηρώσει τις επιχειρήσεις κατά των Τούρκων. Στη συνέχεια προσπαθεί να βοηθήσει τους πολιορκημένους του Μεσολογγίου με κινήσεις αντιπερισπασμού, χωρίς όμως μεγάλη επιτυχία. Μετά την πτώση του Μεσολογγίου και την καταστολή της Επανάστασης στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, ο Καραϊσκάκης θα μεταβεί στο Ναύπλιο και θα ζητήσει από την κυβέρνηση οικονομική ενίσχυση για να απελευθερώσει τη Στερεά Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 1826 διορίζεται αρχιστράτηγος της Ρούμελης, με πλήρη δικαιοδοσία. Η πρώτη του ενέργεια ήταν να ανακουφίσει τους πολιορκημένους της Ακρόπολης της Αθήνας. Στις 6 Αυγούστου νικά τους Τούρκους στο Χαϊδάρι και θα επαναλάβει τη νίκη του 2 ημέρες αργότερα. Μετά τη διασφάλιση της κεντρικής στερεάς Ελλάδας, επιστρέφει στην Αττική για να αντιμετωπίσει τον Κιουταχή, που συνεχίζει την πολιορκία της Ακρόπολης στις 28 Φεβρουαρίου του 1827. Θα σημειώσει δύο σπουδαίες νίκες στο Κερατσίνι στις 4 Μαρτίου και στο μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνα στις 13 Απριλίου. Την επομένη, κάποιοι Έλληνες στρατιώτες επιτέθηκαν χωρίς διαταγή κατά του στρατοπέδου του Κιουταχή. Για να μην γενικευθεί η σύγκρουση, ο Καραϊσκάκης βγήκε από τη σκηνή του και κατευθύνθηκε έφυπος προς το σημείο της συμπλοκής γύρω στις 4 το απόγευμα. Μία σφαίρα όμως τον βρήκε στο υπογάστριο και τον τραυμάτισε σοβαρά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο Καραϊσκάκης άφησε την τελευταία του πνοή στις 4 το πρωί της 23 Απριλίου 1827, ανήμερα της ονομαστικής του εορτής. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι ο θάνατος του Καραϊσκάκη οφειλόταν σε δολοφονική ενέργεια, είτε με υποκίνηση των Άγγλων που ήθελαν τον περιορισμό της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, είτε του μεγάλου αντιπάλου του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. Όπως όλοι οι πραγματικοί μεγάλοι ήρωες και επαναστάτες της ιστορίας,
Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης ήταν ένας άνθρωπος που έζησε μια σκληρή ζωή σε μια ταραγμένη εποχή και είχε τη θέληση να θυσιάσει τον εαυτό του για το κοινό καλό και την πολυπόθητη ελευθερία. Διαθέτοντας μια ιδιόμορφη και ισχυρή προσωπικότητα, καθώς και ακέραια ιδανικά, έγινε ένας από τους σημαντικότερους πολεμιστές και ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης, που συνέβαλαν στην απελευθέρωση της χώρας μας από την τουρκοκρατία.